πρώτο έτσι εξάμεινο της νέας δημοτικής αρχής. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας. Δίνοντας μια συνέντευξη τώρα τελευταία στην ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr, διάβασα πάρα πολλές παρεμβάσεις σας και αναφερθήκατε στην συμπλήρωση των 6 μηνών από τη νέα αυτοδιοικητική θητεία. Βλέπουμε μια δημοτική αρχή που ασχολείται πάρα πολύ με την επικοινωνία και πάρα πολλά ζητήματα. Το πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα, αν όντως η νέα δημοτική αρχή έχει βρει το βηματισμό της, προχωράνε έργα, προχωράνε παρεμβάσεις ή προχωράει σε μια διαδικαστική κατάσταση το να λύσει κάποια ζητήματα και να βρει το δρόμο της στην πορεία. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η δημοτική αρχή, κύριε Βακαρτσά, κινείται με κεκτημένη ταχύτητα από την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, έχει αποκτήσει έναν τρόπο με τον οποίο κινείται, διαχειρίζεται τα πράγματα και τον δημόσιο λόγο κατά την προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι βρίσκεται σε μια τέτοια κεκτημένη ταχύτητα. Δεν έχει βρει το βηματισμό της και είμαι σαφής και ξεκάθαρος και κυρίως δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους μια σειρά έργων και πρωτοβουλειών τα οποία έρχονται από το παρελθόν και έτσι γίνεται κάθε φορά που αλλάζει μια δημοτική αρχή. Δεν κόβεται ο χρόνος στη μέση. Υπάρχει συνέχεια στα πράγματα. Αλλά τα διαχειρίζεται με έναν επικοινωνιακά τρόπο λανθασμένο κατά την άποψή μου και μια λογική υπερπροβολής και, και ενσωμάτωσης ή να κερδίσει το επικοινωνιακό παιχνίδι, χωρίς ουσία όμως. Δεν έχουμε δει όμως μια στρατηγική. Δεν έχουμε δει ένα σχέδιο, δεν έχουμε δει ένα όραμα, δεν έχουμε δει κάτι συνεκτικό, τον οποίο να μας δίνει μια αισιοδοξία ότι αυτή η δημοτική αρχή θέλει κάπου να πάει το καράβι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να είμαι λίγο πιο σαφής. Δεν έχουμε δει το στίγμα της νέας δημοτικής αρχής. Ακούσαμε τις προάλλες έβγαλε ένα δελτίο τύπου δημοτική αρχή για το λεγόμενο εκοθέρμανση. Ναι. Και μάλιστα με ένα μπομπόδι τίτλο που έγραφε «Έπεσε η θεμέλια λίθος του εκοθέρμανση». Της στρατηγικής της νέας δημοτικής αρχής. Το διάβασα το κείμενο με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά πραγματικά προβληματίστηκα για ποιο λόγο κάποιος έγραψε ένα τέτοιο πράγμα, όταν προσπαθεί απλά να μας κοροϊδέψει. Γιατί δεν μπορεί μια ενημέρωση του Περιφερειάρχη να ονομάζεται θεμέλια λίθος, όταν ακόμα και στο ίδιο το κείμενο υπήρχαν ασυνέχειες και αντιφάσεις. Τι θέλω να πω. Εγώ ξέρω, και αυτό προσπάθησα να κάνω, να υποτάσω την επικοινωνία στην πολιτική. Δηλαδή, να έχουμε την πολιτική και η επικοινωνία να υπηρετεί την πολιτική. Εδώ έχουμε το ακριβώς ανάποδο. Έχουμε πολλή επικοινωνία και ψάχνουμε να βρούμε ακόμα την πολιτική. Ψάχνουμε να βρούμε το περιεχόμενο, το στόχο και τη στόχη. Άρα δεν έχει βρει το στίγμα και ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων προβλημάτων της περιοχής μας, η Δημοτική Αρχή. Ναι, είναι σαφές και ξεκάθαρο αυτό και νομίζω. Πώς το λένε, δεν το καταγράφει. Ο Καλιάρης ότι είναι στη θέση του Δημάρχου και η συμβουλή του κύριε Ιωαννίδη. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιου τύπου κριτική για το τι έχει καταλάβει, δεν έχει καταλάβει ο Δήμαρχος. Εγώ αξιολογώ τα πράγματα με βάση το τι βλέπω. Επίσης, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια διάθεση της Δημοτικής Αρχής να οικειοποιηθεί τα ζητήματα της καθημερινότητας. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι μια συνέχεια στα ζητήματα της καθημερινότητας. Δεν έχω δει κάποια μεγάλη αλλαγή. Αντιλαμβάνομαι την πρόθεση να δείξει η Δημοτική Αρχή ότι κάτι αλλάζει, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα σε 6 μήνες, δεν αλλάζουν γρήγορα. Αλλάζουν με πολύ καθημερινή δουλειά και θέλουν και βάθος χρόνου να αλλάξουν. Έτσι. Διάβασα και είδα και τη συνέντευξη και τις συνεντεύξεις του Δημάρχου, τις βλέπω και τις παρακολουθώ. Και η αλήθεια είναι ότι προβληματίζομαι κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται στα ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαστε ακόμα στο πρώτο 7μηνο. Ας δώσουμε όχι λίγη ανοχή, δεν υπάρχει ανοχή, αλλά ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε και πιο σαφή και χρήσιμα συμπεράσματα για να είμαστε και δίκαιοι στην κρίση και στην αξιολόγηση. Μα βλέπετε ότι δεν υπάρχει συνοχή στην παράταξη της πλειοψηφίας? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί βλέπουμε διάφορα. Ναι, βλέπουμε διάφορα. Διάφορα πάρα πολλά. Η άσκηση της διοίκησης, κύριε Βακρατσά, είναι ένας μαραθώνιος, ο οποίος στην πορεία, αντιμετωπίζοντας καθημερινά προβλήματα και ερχόμενος σε σύγκρουση με τα προβλήματα, τα οποία είναι σκληρά, δοκιμάζεται η συνοχή μιας δημοτικής αρχής. Και η αλήθεια είναι ότι αν στους πρώτους 7 μήνες έχουμε δει τόσο σημαντική έλλειψη συνοχής και ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας, η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει για το πώς αυτή η ομάδα θα διατηρήσει τη συνοχή της τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα με πολύ μεγάλες προκλήσεις, δύσκολες αποφάσεις, σκληρές αποφάσεις, διλημματικές αποφάσεις. Όπου εκεί πέρα δεν θα κριθεί αν θα κερδίσουμε τις εκλογές, γιατί πρώτων εκλογών είναι όλα καλά και όλα βελούδινα. Η επόμενη μέρα όμως, έχοντας μπροστά πολύ σκληρά ζητήματα, θέτει σε αμφισβήτηση σαφέστατα τη συνοχή και η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δείγματα δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Ωραία. Το ακούσαμε πάρα πολύ. Ακούω πάρα πολλούς έξω να λένε ότι θα πρέπει να επιστρέψει και πάλι δυναμικά ο Λευτέρης Ιωαννίδης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι ότι δεν είστε ενεργειακό σύμβουλο.
της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Θα δούμε το Λευτέριο Ανίδη να επιστρέψει το 28 σε επικεφαλής παράταξης διεκδικώντας τον Δήμο Κοζάνης. Είναι πολλοί που το λένε. Είναι πολύ γιατί έφυγε και δεν επέμενε να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Με όλες αυτές τις καταστάσεις που λέμε, θα μπορεί να είχατε κερδίσει εκλογές, κύριε Δημαρχέ. Σε αυτό εδώ το τραπέζι, κύριε Βακρατσά, πριν τις εκλογές. Το 19 μου το είχατε πει. Πριν, ναι. Και δημοσίως είχα πει ότι εγώ, δεσμευόμενος και ακολουθώντας, αν θέλετε, την παράδοση, τις αρχές της παράταξης ή αν θέλετε και δικές μου προσωπικές αρχές, έτσι, είπα ότι κλείνοντας ένας κύκλος, ας τον θεωρήσουμε τον πρώτο κύκλο, κλείνοντας ένας κύκλος, το 23 δεν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, θέλοντας να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω, δεν θα μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Προφανώς υπήρχαν και μια σειρά από λόγους και αιτίες και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο ή και σε πολιτικό επίπεδο που επιτάχυναν, αν θέλετε, αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά είναι λίγο ιστορικά. Ήδη είμαστε στο 2024. Οι επόμενες εκλογές είναι το 2028. Εντάξει, έχουμε ο χρόνος πάρα πολύ. Ετοιμάζεται όμως. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Εγώ είμαι εδώ, είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήμουν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξή μου και είμαι επικεφαλή στο Χάρη του Κουζιάκη. Η παράταξη έχει επικεφαλή και είναι ο Χάρης του Κουζιάκη αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα επίσης η δημοτική κίνηση έχει όργανα, έχει αποφάσεις. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, τότε θα τα συζητήσουμε και θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Πάντως δεν αποκλείεται κάτι με την έννοια ότι αν υπήρχε ίσως μια πίεση, αν βλέπατε διαφορετικά τα δεδομένα του 28, πρώτο αθώο, καλά να είμαστε μέχρι τότε, να ίσως το δείτε κάπως διαφορετικά. Επειδή, κύριε Βακατσέ, η ζωή είναι πάντα γεμάτη εκπλήξεις, αλλαγές και αλλαγές που κανείς δεν μπορεί να τις προβλέψει. Δεν εξ αρχής σας, από θέση αρχής σας, λέω ότι δεν αποκλείω σε καμία περίπτωση τίποτα. Ναι. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται κιόλας κάτι ή ότι δρομολογείται κάτι. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, παραμένω στην τοπική αυτοδιοίκηση, είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, είμαι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, παραμένω άνθρωπος αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι είμαι σε ηλικία που δεν έχω το περιθώριο να πω ότι δεν με έχουν πάρει τα χρόνια ακόμα. Οπότε, ωραία. Σε κάθε περίπτωση εξ αρχής δεν θα δούμε. Είστε ικανοποιημένος να κλείσουμε αυτό από την παρουσία της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο? Υπάρχει ενεργός ο ρόλος της παράταξης και ένα πολύ κριτική και με σημαντικές παρεμβάσεις και του επικεφαλής, του κυρίου Χάρη Κουζιάκη, αλλά και των συναδέλφων σας Δημοτικό Συμβούλιο. Σε πολλά ζητήματα. Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Νομίζω εκτιμώ ότι υπάρχει μια κινητικότητα μάλλον από την παράταξη και διαρκείς παρεμβάσεις. Αυτό που όμως πρέπει να κάνει το επόμενο διάστημα είναι να γίνουμε πιο παραγωγικοί και να γίνουμε κυρίως πιο προγραμματικοί. Δηλαδή πέρα από το τι είναι αυτό που πιθανόν κατακρίνουμε στην Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι η πολύ μεγάλη αξία και σημασία έχει και αυτήν η παράδοση της δημοτικής κίνησης διαχρονικά, είναι να έχουμε έναν πολύ σαφή προγραμματικό λόγο, στοχεύοντας και μιλώντας για την Κοζάνη του 2030. Πώς τη σκεφτόμαστε, πώς την οραματιζόμαστε, πώς θέλουμε να είναι και πώς ενεργοποιήσουμε τους πολίτες προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω αυτό είναι το βήμα που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εντείνουμε τις δραστηριότητες μας. Αν θέλετε, και η παρέμβασή μου η χθεσινή έχει σε σχέση σε μια ευρύτερη συζήτηση, ένα ευρύτερο πλαίσιο, ακόμα και με την επόμενη μέρα και με το πώς βλέπουμε τα πράγματα σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα και πλαίσιο.